Αλληλοστήριξη. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσουν αυτές οι κορίτσο παρές που μαζεύονται και τα πίνουν και θυμούνται και στενοχωρούνται και στηρίζει μία την άλλη. Και λοιπόν, εμένα μ' αρέσουν αυτές τις ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Να ξεκινήσουμε από το Σάκη Ρουβά. Ναι, ευχαριστώ. Κωνσταντίνα, μου θύμισε μου τι είπες στην προηγούμενη φάση. Στα νοκαούτς είχα πει το όλα σε θυμίζουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτά λίγο τα πιο... Πώς το πω, ρε παιδιά. Τα πιο εσωτερικά κομμάτια. Τα πίνω μόνη μου. Και τα λέω. Δεν θέλω και παρέα. Δεν μοιάζομαι, ναι. Μπορώ και μόνη μου να στεναχωρηθώ. Ναι, νομίζω αυτά εκεί τα κομμάτια σου πηγαίνουν πιο πολύ. Σήμερα, σαν να στάθηκα μία έτσι... Είχα άγχος. Είχες άγχος, πάρα πολύ. Έχω βραχνιάσει κιόλας. Α, έχεις βραχνιάσει κιόλας. Στις ψηλές σου λίγο... Στις ψηλές σου λίγο δυσκολευόσουν, να έχεις λόγο. Εσύ, Αλεξάνδρα μου, είχες μία πολύ μεγάλη άνεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου βγαίνει πιο... Αλλά θυμάμαι, Κωνσταντίνα, πόσο πολύ μου είχες κάνει εντύπωση την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω πόσο καλή τραγουδίστρια είσαι, καταλαβαίνεις τι λέω. Και πόσο ωραία φωνή έχεις. Απλώς σήμερα δεν ήταν το ίδιο. Έλενα μου, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Εγώ αυτό που είδα... θα με βοηθήσεις κιόλας. Ότι Κωνσταντίνα σήμερα αυτό που είδα ήταν... Σαν να ήταν αυστηρή, σαν να ήταν λίγο θυμωμένη, σαν να ήταν... Μαγκωμένη ήμουνα βασικά. Ναι. Έτσι πολύ. Ναι, μπράβο. Σωστό. Δεν ένιωθα άνετα, λόγω του ότι είχα άγχος. Αλλά γιατί είχες άγχος? Δεν ξέρω. Προέκυψε. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε λίγο σκληρή και η στάση σου πάνω στη σκηνή. Η Αλεξάνδρα ήταν πάρα πολύ δοτική στην επικοινωνία. Και εσύ όση ώρα δεν τραγουδούσες, ήσουνα... Τσολιάς. Ναι, ήταν λίγο... Τσολιάς, είπες. Στανάκτο. Κριτικιά, παιδί μου, τα λέει έξω από τα δόντια. Σαν να μην ήθελες να μπεις μέσα στο τραγούδι, ή σαν να περίμενες να τελειώσει, ή σαν να... Άσχετα από το τραγουδισμά, μιλάω τώρα για την παρουσία σου εκεί απάνω. Πώς σου φάνηκε η Αλεξάνδρα? Αντικειμενικά πάρα πολύ καλή. Αλεξάνδρα, εσένα πώς φάνηκε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα η Κωνσταντίνα, από τις πρόβες το έλεγα ότι χαρά μου να κάνω ένα τέτοιο ντουέτο με μια τόσο όμορφη λαϊκή φωνή. Σε ευχαριστώ. Έλενα μου, δική σου η απόφαση. Πάμε να ακούσουμε τι έχει σκεφτεί. Δεν ξέρω, πραγματικά δυσκολεύομαι και εντωμεταξύ... Σωστά δυσκολεύεσαι. Ναι, νομίζω και εγώ ότι πολύ σωστά δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα με την εμφάνιση της Κωνσταντίνας σήμερα, γιατί δεν ήταν καθόλου αντιπροσωπευτική, πιστεύω, για αυτήν. Καθόλου. Ενώ εσύ έσκησες, Αλεξάνδρα, ήσουνα για αυτό το τραγούδι, ήσουνα υπέροχη. Ευχαριστώ. Έλενα μου, μία απόφαση είναι, φυσικά αρκετά κρίσιμη. Μία κοπέλα θα περάσει στα live cross battles και μία θα ελπίζει σε κάποιο στυλ. Η Αλεξάνδρα είναι ένα πλάσμα που είναι γενικότερα πολύ εύπλαστη, λόγω και το νεαρό της ηλικίας της. Ακούει πάρα πολύ, έχει εύκολα να παίρνει όλο το info κτλ. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Απ' την άλλη, νιώθω ότι η Κωνσταντίνα είναι μια ψυχή που θέλει να είναι ελεύθερη μέσα στην ελευθερία της για να αφαιθεί και ίσως σήμερα να μην της έδωσα αυτή την ευκαιρία. Άρα καταλαβαίνεις τώρα, μεταξύ τα δύο που... Θέλω για την επόμενη φάση... Να αφήσω αυτή τη λαϊκή ψυχή της Κωνσταντίνας να εκφραστεί ελεύθερα και να παραμείνει για τα cross battles, αλλά την Αλεξάνδρα θα την βοηθήσω όπου μπορώ πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι δίπλα σου, να το ξέρεις. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, περνάει στα live cross battles. Συγχαρητήρια. Αν και τη βλέπω λίγο στεναχωρημένη, δεν βλέπω τη χαρά της. Κοίτα. Γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλά προετοιμασμένα για όλα αυτά, επειδή γνωρίζουν ότι είναι στην τελική ένα πολύ ευχάριστο
μουσικό γεγονός στο The Voice, αλλά δεν τελειώνουν πράγματα εδώ. Για κανένα. Καλή συνέχεια. Δούμε στην επόμενη φάση να διαλέξουμε ένα τραγούδι το οποίο να νιώθεις απελευθερωμένη και να έρθεις ακριβώς όπως ήρθες στα blinds. Εντάξει. Νιώθω ότι το έχεις ανάγκη αυτό, η αλήθεια το είναι. Το έχω, ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ. Η Αλεξάνδρα για μένα είναι ένα πλάσμα που πραγματικά θα είμαι δίπλα σου. Αλήθεια σου το λέω. Ευχαριστώ Θέλω πάρα πολύ. Θέλω πραγματικά να σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά. Είσαι από τα πιο ευχάριστα άτομα και ταλαντούχα άτομα που είχα μέσα στην ομάδα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε Ελένα μου, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έτσι, η Αλεξάνδρα μπορεί να έχει μια ευκαιρία αν δούμε κάποιο στυλ από τους υπόλοιπους coaches. Ο χρόνος για να το κάνετε αυτό ξεκινάει τώρα. Δυστυχώς ο χρόνος για αυτή την υπέροχη φωνή και την πολύ γλυκιά κοπέλα έχει τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά. Πέρασες καλά σήμερα. Και όλη αυτή τη διαδρομή που έκανες εδώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.